κύριε Πρόεδρε του Περιφερειακού Συμβουλίου, κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, κύριοι Προέδροι, κυρίες και κύριοι. Ύστερα από δύο χρόνια απαγόρευσης των εκδηλώσεων και περιορισμών εξαιτίας της πανδημίας του κοροναϊού, είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας καλωσορίσουμε στην απόψινή μας εκδήλωση, που αφορά την ελιά και την κλιματική αλλαγή. Καλεσμένοι μας απόψε είναι μέλη της εταιρείας 4Ε, επιστημονικής εταιρείας εγκυκλοπαιδιστών ελαιοκομείας, μιας εταιρείας που αποτελείται από το σύνολο 60 επιστημόνων. Είναι η δεύτερη συνεργασία μεταξύ του Δήμου Βόρειας Κοινουρίας και της 4Ε, μιας και έχουμε συνεργαστεί ξανά στο παρελθόν με το θέμα του ΠΟΠ της Χονδρολιάς και απόψε θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε και δύο λόγια για αυτό το εγχείρημα. Η επιλογή του χώρου της εκδήλωσης δεν έγινε καθόλου τυχαία, μιας και πίσω μας βρίσκεται το θεματικό πάρκο ελιάς, αποτελούμενο από περίπου 30 υπερονεόβιων ελιών, καθώς και από διάφορες ενότητες. Οφείλουμε να δώσουμε συγχαρητήρια στο Σύλλογο Εκπαιδευτικών του Επαγγελματικού Λυκείου Άστρους για τη δημιουργία αυτού του χώρου, όπου αποτελεί πραγματικά ένα στολίδι για την περιοχή μας και μας υπενθυμίζει ότι η ελιά θα είναι για πάντα εδώ, ως μνημείο της φύσης με τεράστια οικολογική, ιστορική αξία και σημασία. Στόχος της Δημοτικής μας Αρχής, από εδώ και στο εξής, είναι να καθιερωθεί αυτός ο χώρος ως χώρος εκδηλώσεων με διάφορα θέματα που αφορούν την ελιά και τα παράγωγά της.